ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Η θερμοκρασία καλή για ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό βράδυ που ξεκίνησε είναι πολύ όμορφο. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ο κόσμος, του οποίου η προσέλευση ήταν αθρώα σήμερα. Ένα πραγματικό μνημείο για το ποδόσφαιρο, το γήπεδο αυτό. Σου δίνει μεγάλο πρεστίζ όταν το χρησιμοποιείς ως έδρα σου. Πάμε. Χωσέ Χολέμπας. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Το βλέπουμε. Θα μπορούσε εύκολα να είχε δει την κάρτα, όμως ο διαιτητής αποφάσισε να είναι ποιητής. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Μάλλον κάτι άλλο θέλει να κάνει. Μπουχαλάκης. Εμβιλά, Φορτούνης, με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Ψάχνει να έτοιμος για το σούτ. Να λάβουμε υπόψη μας τον ελεύθερο χώρο που είχε, αλλά και την άνεση χρόνου δεν υπήρχε περίπτωση να το πάσει. Έτσι δεν είναι. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσαν να κάνουν. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Κλέβει την μπάλα. Μπουχαλάκης. Χασάν. Χασάν. Ψάχνει τη σεκτή πάσα. Απομακρύνεται η μπάλα. Για όσους το έχασαν, μπήκε ένα γκολ πολύ νωρίς και είναι 1-0. Πάει για γκολ. Εξακολουθεί ένα σουτ. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Ο Ολυμπιακός έκανε μια άψογη επίθεση εδώ με πολύ όμορφο και αποτελεσματικό passing game. Πραγματικά θα λέγαμε ότι οι αντίπαλοι τους δεν κατάλαβαν από πού τους ήρθε. Ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα με 2 γκολ και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Μπουχαλάκης. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται επιγόντως κάποιον που να ξέρει να κρατήσει μπάλα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Όμορφες πάσες.
Φορτούνης γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Παπασταθόπουλος. Χασάν προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Με καλές προϋποθέσεις. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκόρ είναι ήδη στο 3-0. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Χασάν. Σουτάρι προς το τέρμα. Παραλίγο να σκοράρει. Γενικά το έχει το μακρινό σουτ, αλλά τώρα δεν το έπιασε καλά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Άμυνα της τελευταίας στιγμής, αλλά έπιασε. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Καλή η σκέψη του. Τώρα στην εκτέλεση βέβαια κάπου στράβωσε το πράγμα. Ίσως να μην εκτίμησε καλά την απόσταση. Φορτούνης! Καλή επέμβαση από τον πορτιέρο. Δεν είχε πολλές επιλογές και αποφάσισε να δοκιμάσει το πόδι του από μακριά. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έβαλαν 3 γκολ με αρκετή άνεση. Και δεν τολμώ να σκεφτώ τι να φτάσει το σκορ, αν συνεχίσουν έτσι και στο δεύτερο μέρος. Χρήστο, πραγματικά δεν μπορώ παρά να τους χειροκροτήσω για την έξοδη προσέγγιση του αγώνα που είχαν στο πρώτο μέρος. Τώρα, αρκεί να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και ταπεινοί, και το μάτς πιστεύω θα εξελιχθεί σε υγιεινό περίπατο. Ο Ολυμπιακός καταφέρνει να κάνει αυτό που λέμε τέλειο ημίχρονο. Μια τρελή πολιορκία, με λάφυρο μάλιστα, 3 γκολ. Και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν θα βγει τίποτα από αυτή τη σέντρα. Κινείται προς την επίθεση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Χασάν. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Σαν να συγκρούονται με τείχο είναι. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Εμβιλά. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Νομίζω πως άλλο ήθελε να κάνει και άλλο έκανε. Και αυτό το απολογητικό βλέμμα προς το συμπαίκτη του τα λέει όλα. Και τη στέλνει μπροστά. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Χασάν. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Ο Χασάν με την μπάλα. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Την έκοψε. Η πρόθεση του συμπαίχτη του ήταν καλή, αλλά τελικά δεν του έφτασε ποτέ η μπάλα. Σαν σύλληψη ήταν πολύ καλή. Η εκτέλεση όμως χόλαινε. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμού.
κάνει τη μακρινή παλιά. Εμβιλά. Χασάν κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος στην μπάλα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Επιχειρεί μια προωθημένη παλιά. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Με αυτή την παλιά θα επιχειρήσει ένα σουτ. Και με αυτό έχουμε τη λήξη του αγώνα. Στην άμυνα διαλύθηκαν εντελώς. Κακό μαρκάρισμα, οι προωθημένοι δεν ακολουθούσαν την μπάλα. Αδύναμο σταμάτημα γύρω από τη σέντρα. Αυτή η ομάδα ξέρουμε πολύ καλά, έχει γρήγορους παίκτες με καλή τεχνική κατάρτιση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά προσόντα. Γιατί μπορείς να δημιουργήσεις ρήγματα από τον άξονα στον αντίπαλο, προκαλώντας του πραγματικά πανικό. Δεν είναι εύκολο να μηνθεί τότε. Λοιπόν, αυτά και από το απόψινό παιχνίδι. Ευχαριστώ τον Γιώργο Θαναϊλάκη. Ελάχιστος χρόνος μας έχει απομείνει. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς.